Είμαστε μια πρωτοβουλία κατοίκων που ζει στην περιοχή εδώ, που είναι από την πλατεία Αμερικής, από την Άνω Κυψέλη, από μέχρι την πλατεία Κολιάτσου και μέχρι την πλατεία Βικτωρίας. Είναι όλο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, επειδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη γενικά, ο κόσμος πεινάει στην περιοχή ακόμα περισσότερο, στα σχολεία η κατάσταση είναι δραματική, αποφάσισαμε να κάνουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης. Αλληλεγγύης για όλους. Δηλαδή, δεν χωρίζουμε βεβαίως τι χρώμα είναι και αριανός να είναι κάποιος άνθρωπος θα έρθει εδώ για να έχει κάποια τροφή ή κάποια ρούχα, γιατί αυτή είναι η βασική δουλειά που κάνουμε αρχικά. Κάνουμε δηλαδή τρόφιμα μακράς διαρκείας και δίνουμε και ρουχισμό σε κόσμο. Η πρόθεσή μας να είναι να αρχίσουμε και στη διδασκαλία σε παιδιά, γιατί το ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα η κοινότητα, η οποία θα αρχίσει περίπου σε 15 μέρες. Θα αρχίσουμε να κάνουμε και μπαζάρια χωρίς μεσάζοντες αγορές, μετά από 1-1,5 μήνα περίπου. Και όλο αυτό μέσα σε πλαίσια αλληλεγγύης, δηλαδή ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Κράταμε να σε κρατώ λιγάκι, δηλαδή, έτσι έλεγε η γιαγιά μου τουλάχιστον κάποια εποχή. Σήμερα ειδικά έχουμε κουζίνα κανονική, ενώ δίνουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας, γιατί είναι η πρώτη Κυριακή του μήνα και είπαμε κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα να κάνουμε συνέλευση για να παίρνουμε και τις δωρές από τα μέλη τέλος πάντων που υπάρχουν εδώ και από την άλλη να κάνουμε και μια συλλογική κουζίνα. Είναι κάτι που το ξέρουμε και από παλιά. Δηλαδή φτιάχνει ο καθένας μας από ένα φαγάκι και έρχεται. Ο κόσμος όλος τρώει. Εάν τυχόν μπουν άστεγοι, μετανάστες, οτιδήποτε, θα πάρουν και εκείνοι οπωσδήποτε ένα πιάτο φαΐ, είναι δεδομένο, εκτός από εμάς. Ο ένας τρώει το φαγάκι του αλουνού. Και σκεφτόμαστε κιόλας αυτό να αρχίσουμε να το ξανακάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να μην γίνεται μια φορά τη βδομάδα συλλογική κουζίνα, αλλά να την κάνουμε ίσως κάθε 15 αρχικά, δοκιμαστικά, θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, γιατί έχουμε ομάδες για το κάθε τι. Φτιάχνουμε δηλαδή ομάδες για το κάθε τι που το λειτουργεί αυτό. Μια φίλη, η Ρόζα, ας πούμε, ασχολείται ιδιαίτερως με την κουζίνα και έχει πει ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί, είτε μπορούμε να το κάνουμε κανονικά μία φορά την εβδομάδα, ενώ το κάνουμε κάθε 15. Εκείνο που έγινε από τις 21 Νοεμβρίου είναι το ότι ενώ στην αρχή εργόντουσαν 1-2 οικογένειες για να πάρουν τα τρόφιμα μακράς διαρκείας, έγινε μια γεωμετρική αύξηση, δηλαδή είναι 50 οικογένειες πια. Και σημαίνει 170 άτομα, από τα οποία 170 άτομα παραπάνω από τα μισά είναι παιδιά διαφόρων ηλικιών. Το οποίο σημαίνει βεβαίως ότι αυτό θα αυξηθεί γεωμετρικά τον επόμενο μήνα. Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται να. Όχι, κατά τη γνώμη μας, δηλαδή, δεν είναι γνώμη μου, όλοι μας δηλαδή, το λέμε αυτό το πράγμα, ότι θα τριπλασιαστεί αυτό το νούμερο. Και φυσικά έχουμε την έννοια για να δούμε τι θα μπορούμε να καλύψουμε ή τι όχι. Όλα αυτά τα πράγματα τα κάνουμε έτσι κι αλλιώς με δωρεές, δηλαδή δεν υπάρχει χρήμα στη μέση. Πηγαίνουμε και κάνουμε μόνοι μας κάθε Σάββατο εξορμήσεις στα σούπερ μάρκετ απ' έξω και μαζεύουμε τρόφιμα. Για την ώρα είμαστε καλά, υπάρχουν και προσωπικές προσφορές. Όπως το έλεγα κιόλας, ότι ελπίζουμε ότι και με το χωρίς μεσάζοντες μάλλον θα έχουμε περισσότερες προσφορές. Και αυτό. Και πάντα μέσα στα πλαίσια της αλληλεγγύης. Δεν το κάνουμε διαφορετικά αυτό. Να ρωτήσω, πόσο είναι η αναλογία Ελλήνων και ξένων? Ναι, είναι, οι Έλληνες είναι 25%, οι ξένοι είναι 75%. Έχουμε μια αυξητική πορεία σχετικά με τους Έλληνες. Υπάρχει και το ότι οι Έλληνες είναι πιο διστακτικοί. Μαθαίνουμε δηλαδή από τρίτους ανθρώπους για κάποια οικογένεια Ελλήνων. Ή μαθαίνουμε ότι κάποιοι ήδη δίνουν φαγητό στην πολυκατοικία τους σε κάποιους άλλους. Όλα αυτά γίνονται σιγά σιγά, βήμα βήμα. Ένα μήνα ουσιαστικά λειτουργεί το Μυρμήγκι, δεν είναι παραπάνω. Και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Η γνώμη μου είναι ότι θα γίνουν μισή-μισή και ίσως και να αυξηθεί και παραπάνω των Ελλήνων. Τουλάχιστον γνωρίζοντας τι γίνεται στα σχολιά. Τα περισσότερα σχολιά στην περιοχή δεν έχουν καντίνες πια. Το ότι δεν έχουν καντίνες είναι δείγμα. Τα βρεφοκομεία της περιοχής έχουν λιγότερα παιδάκια. Κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ, δηλαδή όλα αυτά τα βρεφοκομεία ήταν από πίσω, περίμεναν 10-15 άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει αυτό. Γιατί έχουν μείνει πολλοί άνεργοι, προτιμάνε να κρατάνε το παιδάκι στο σπίτι. Έχει θέσεις, δηλαδή, όλοι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου, εδώ σε όλη την περιοχή, έχουν θέσεις. Το οποίο είναι αδιανόητο. Δεν είναι ξανασυμβεί αυτό. Είναι λόγω ανέχειας, δεν έχουν να φάνε.
φαμιλιά. Αυτό είναι το ανταλλακτικό παζάρι που έχουμε. Μάλλον για την ακρίβεια δεν είναι ανταλλακτικό, ήταν ανταλλακτικό στο παρελθόν, τώρα πια είναι χαριστικό. Το λέγαμε ανταλλακτικό στο παρελθόν γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλη κρίση. Τώρα είναι χαριστικό. Έρχεται λοιπόν ο κόσμος και παίρνει παπούτσια, ρούχα. Έχουμε μεγάλη προσφορά από κόσμο ακόμα. Έχουμε προβλήματα, δηλαδή η κρίση έχει αρχίσει και φαίνεται ότι είναι πολύ πιο λίγα τα βρεφικά είδη που έχουμε. Και είναι και πολύ πιο λίγα τα χοντρά, δηλαδή κουβέρτες δεν έχουμε, με λείψε κουβέρτες που ζητάει ο κόσμος, οι sleeping bags. Ακόμα έχουμε αρκετά χοντρά μπουφάν αντρικά. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα έχουμε, δεν ξέρουμε δηλαδή, θα δούμε πώς θα πάει. Έχουμε άπειρα γυναικεία, γιατί πάντα με τις γυναίκες, με εμάς τις γυναίκες ισχύει αυτό, αλλά και αυτά. Θα αρχίσουν, έχουν αρχίσει και μειώνονται αρκετά. Θα το δούμε όμως. Πηγαίνει καλά για την ώρα. Έχουμε πολλά παπούτσια, πάρα πολλά παπούτσια. Και είναι ευχάριστο, ο κόσμος παίρνει. Εδώ είναι η αποθήκη που μαζεύουμε τα τρόφιμα μακράς διαρκείας που δίνουμε σε οικογένειες, γενικά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εκείνο που ανακαλύψαμε στο δρόμο με το λάδι, ότι στην αρχή το φοβηθήκαμε πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό είδος. Αυτή τη στιγμή έχουμε, γιατί ευτυχώς διάφοροι άνθρωποι έχουν από χωριά και φέρνουν λάδι. Αλλά δίνουμε πλέον κάθε 15ήμερο μισό κιλο λάδι στον καθένα που έρχεται. Δεν έχουμε δυνατότητα να δώσουμε παραπάνω από μισό κιλό. Το βάζουμε σε πλαστικά μπουκαλάκια και το μεταγγίζουμε δηλαδή μόνοι μας. Θέλουμε, ανακαλύψαμε τώρα με τις 50 οικογένειες. Τώρα έχουμε 50 οικογένειες. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι 170 άτομα. Τα 170 άτομα σημαίνει ότι μέσα σε ένα μήνα θέλουμε 200 κιλά όσπρια. Θέλουμε από 100 αλεύρι και ζάχαρη. Και θέλουμε γύρω στα 100 λάδι. Έτσι κι αλλιώς. Και βλέπουμε, διότι πιστεύουμε, όπως το είχα πει, ας πούμε, ότι θα τριπλασιαστεί αυτός ο αριθμός.